Ένας άνθρωπος τον οποίο τον συνδέσαμε με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τη μετάδοσή τους, τους μεγάλους παγκόσμιους ολυμπιακούς αγώνες και τη μετάδοσή τους, ο Μανώλης Μαυρομάτης, κυρίες και κύριοι, οργάνωνε κάντο γενεράλ στην Ελλάδα. Καλημέρα σας κύριε Μαυρομάτη. Καλημέρα κύριε Βρωτοσάλτε, καλημέρα. Να θυμηθούμε λίγο την ιστορία, κύριε αγαπητέ Μανώλη. Μία κουβέντα θα ήθελα να μας πείτε για αυτή την έμπνευσή σας και αυτή τη δουλειά που κάνατε τότε. Ήταν καταρχήν το 1971, χούντα έτσι και αλλιώς, ναι. Στην Ελλάδα. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν εξόριστος με ορισμένα από τα μουσικά, εν πάση περιπτώσει, σύνολα τα οποία εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε με διάφορες μικρές συναυλίες να κάνει σε όλο τον κόσμο. Και εγώ το 1971 ανακαλύπτω ότι ο Νερούδα κερδίζει το βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία. Βρίσκομαι στη Ρώμη μαζί με τη σύζυγό μου, την ηθοποιότη Ρένα Τιβενιέρη. Από το Πίκολο Θεάτρο του Μιλάνου, ο Πατρίκ Ρο ανεβάζει το Δόξα και Θάνατο του Χωακίν Μπουργέτα. Ήταν το μοναδικό και είναι το μοναδικό ποιητικό θεατρικό έργο του Παύλου Νερούδα. Παίρνουμε λοιπόν ένα τρένο και πάμε στο Παρίσι. Στο Παρίσι ήταν τότε πρέσβης ο Παύλο Νερούδα για την Κυλή. Συναντιέμαι γιατί ήθελα να ανεβάσω αυτό το έργο στην Ελλάδα. Με δέχτηκε περιέργως γιατί απόρρισε πώς μέσα στη Χούντα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό όμως το ποιητικό έργο του Παύλου Νερούδα είχε πολλούς στίχους και ποίηματα τα οποία εντάσσονται και εντάχθηκαν στη συνέχεια στο μεγάλο αυτό μεγάλο έργο της συμφωνίας του Μίκη Θεοδωράκη, το Κάντο Γενεράλ. Ο Μίκης Θεοδωράκης βρισκόταν την εποχή εκείνη στη Χιλή, προσκεκλημένος από τον Αλιέντε, το 1972 μιλάω Άρη, ναι. Τότε και πήγε στο Βαλπαραΐζο σε μια εκδήλωση φοιτητών, όπου άκουσε τους πρώτους στίχους εκείνου του Κάντο Γενεράλ στα δύο πρώτα μέρη του. Και βλέποντας με ενθουσιασμό τους φοιτητές να το τραγουδούν, ο Θεοδωράκης σε γύρισε και είπε αυτό μου αρέσει και σκέφτομαι να κάνω κάτι σε σύνθεση. Ωραία. Μένουμε εδώ στη σύνθεση. Μένουμε εδώ και αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους συνεχίζεται κύριε Μαυρομάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφω στο Μανώλη Μαυρομάτη για να καλημερίσω σε λίγο τον κύριο Παπαδημητρίου που είναι και αυτό στο ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Παπαδημητρίου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα Άρη, καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα Βάμπη. Λοιπόν. Βρισκόμαστε στο Βαλπαραΐζο στην ναι. Χιλή με τον Θεοδωράκη, ο οποίος το βράδυ έχει γεύμα στο Σαντιάγο της Χιλής. 1972 και του δίνει δύο τόμους αφού εξέφρασε τη χαρά του ο Μίκης και για τα τραγούδια των φοιτητών και τα λοιπά με τους στίχους του Νερούδα. Του δίνει δύο από τους τόμους. Μέσα σε αυτούς τους τόμους εμπεριέχονται 10 έργα συνολικά. Και αυτά είναι που τραγουδούνται πλέον στη συνέχεια και θα βρούμε μέχρι 1984 από τον Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ έχω στο μεταξύ δει την παράσταση από το Πίκολο Θεάτρο του Μιλάνου για το Δόξα και Θάνατο του Χωακίν Μουργέτα, που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά τα έργα του Κάντο Γενεράλ. Και ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στο Μεξικό και ετοιμάζεται να γράψει τους πρώτους ήχους, τις πρώτες μουσικές, τις πρώτες συνθέσεις. Εγώ επιστρέφω, κάνω τη μετάφραση του έργου και χάρη του αείμνηστου εκείνου του μεγάλου φίλου του Μίκη Θεοδωράκη, του Πάνου του Γιαραμάνη, του φίλου μας, του δημοσιογράφου που είχε την επαφή, βρίσκομαι σε επαφή με τον Μίκη και του λέω την δική μου, εν πάση περιπτώσει, χαρά, αν θα μπορούσε να κάνει και την μουσική για αυτό το έργο. Ο Μίκης βρίσκεται στο Μεξικό, μου λέει να του στείλω το έργο μεταφρασμένο πια ολόκληρο. Κάτι το οποίο έκανα πολύ γρήγορα από τα ισπανικά. Με αποτέλεσμα ο Μίκης στη συνέχεια, αφού δει το έργο, να γυρίζει σε όλο τον κόσμο με συναυλίες. Από Αυστραλία, Ιαπωνία, Βόρεια Ευρώπη κτλ. Και μέσω του Γιάννη του Διδύλη, τότε του πιανίστα της ορχήστρας του Μίκη Θεοδωράκη, μεγάλο συνθέτης και αυτός σε όλο το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, συναντιέμαι χάρη στον Γιώργο του Βασιλακόπουλο, σημερινό πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, που ήταν φίλος του, στην Πλάκα σε ένα ταβερνάκι ένα βράδυ. Προσπαθώ στο Γιάννη το Διδύλη, αφού του δίνω το έργο, να πείσω και να πει στον Μίκη Θεοδωράκη να βοηθήσει, να μας δώσει και να κάνουμε και να ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Τελικά ο Μίκης λέει ότι μόνο μετά από ένα χρόνο θα μπορούσα να κάνω αυτό
και αφού επιστρέψω στην Ευρώπη, στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν, στο Παρίσι ξεκινάει να γράφει αυτό το έργο. Το κάνω το Γενεράλ σε γενικές γραμμές, που στη συνέχεια ολοκληρώθηκε το 1984, Άρη, γιατί δεν ήταν τότε της εποχής ακόμα. Είναι μια μεγάλη, η μεγαλύτερη σύνθεση που μπορούσε να κάνει ένας συνθέτης μόνο του μεγέθους του Μίκη Θεοδωράκη. Μπήκε στο πετσί της ελευθερίας και της δημοκρατίας, την οποία για τότε διψούσε και ο ελληνικός λαός μεταξύ πολλών άλλων λαών της εποχής, με αποτέλεσμα ο Μίκης να μου γράψει ότι μόνο σε ένα χρόνο θα μπορέσω να σου στείλω μουσική. Εγώ δεν μπορούσα, βρίσκω εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα τον Βασίλη του Δημητρίου τότε, τον αείμνηστο και εκείνο μεγάλο μουσικό μας, ο οποίος αφού παίρνει το έργο, δίνω στον Λευτέρη του Παπαδόπουλο τους στίχους τους οποίους μελοποιεί και αποφασίζουμε με τον Μάνο τον Κατράκη τότε την εποχή εκείνη να ανέβει το έργο στην Αθήνα. Ο Μάνος ο Κατράκης όμως δυστυχώς δεν είχε οικονομικές δυνατότητες, δεν είχε θέατρο, δεν είχε στέγη. Το ίδιο επιχείρησε και ο Πέτρος ο Φυσούν, με αποτέλεσμα να κάνω εγώ αυτή το μεγάλο τόλμημα δανειζόμενος χρήματα. Και αφού πήρα τη στέγη του ανακάδημου που είχε ο Νίκος ο Κούρκουλος, να ανέβει αυτή η παράσταση που με τα μανίας προσπάθησε να πάρει μέσω της Δανάης της Στρατικοπούλου, που ήταν η μεταφράστρια του Παύλου Νερούδα για την Ελλάδα, για την λογαριασμό του Κούν. Δεν έδωσα εγώ το έργο στον Κούν, παρά το γεγονός ότι με παρακάλεσε να το ανεβάσει εκείνος. Και έτσι στην Ελλάδα ανέβηκε και έγινε και δίσκος, και η στίχη περισσότερη των ποιημάτων, τους οποίους επαναλαμβάνω είχε χειριστεί ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος με μεγάλη μαεστρία και είχα μεταφράσει εγώ από το έργο, δόθηκε και έγινε ένας μεγάλος δίσκος μέσα, που περιλαμβάνει μια συνέντευξη την οποία πήρα όταν είχε έρθει εδώ την Αθήνα η Αλιέντε. Το 1973, όταν πλέον στο Παρίσι είχε προχωρήσει το έργο, το Κάντο Γενεράλ από τον Μίκη Θεοδωράκη, εγώ δεν μπορούσα να ανεβάσω το έργο, βέβαια εποχή Χούντας, τα οποία βάζω το έργο είναι τέτοιο που δεν θα μπορούσε να ανέβει, με αποτέλεσμα να θέλει να πάει να το παρουσιάσει για πρώτη φορά στον Αλιέντε, στο Σαντιάγκο της Χιλής. Το 1973 γίνεται αυτό, έχει γυρίσει ο Νερούδα στην Χιλή από πρέσβη στο Παρίσι, και αφού πάει στην Ίσλα Νέγρα, ο Νερούδα παρακαλάει τον Μίκη να μην πάει, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν τότε που, όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο Αλιέντε έπεσε στο Ποδοραϊκό Μέγαρο νεκρός. Αυτή η ιστορία συνεχίστηκε, Άρη, αλλά προτού κλείσω και δώσω και το μικρόφωνο και το λόγο στον Πάβη, ζητώ συγγνώμη Πάβη για την καθυστέρηση. Όχι, ακούμε προσοχή. Είναι ένα μεγάλο γεγονός ότι οι Σουηδοί, οι οποίοι η χοροδία η τεράστια, πρωτοτραγούδησε βέβαια, αλλά στο Μόναχο σε ένα στούντιο έγινε η μεγάλη ηχογράφηση του Κάντο Γενεράλ. Μέσα περιλαμβάνεται και το δικό μου ή η δική μου στίχη, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν ορισμένους τίτλους με το δόξα και θάνατο του Χωακίν Μουργέτα, του μεγάλου ήρωα του Χιλιανού, που πήγε στο Σαν Φραντζίσκο για να βρει καλύτερη τύχη ψάχνοντας για χρυσό. Αυτή είναι η ιστορία εν ολίγης. Ένα περιστατικό να σας πω για την σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Το 1990 συναντιόμαστε στο Πόρτο Ρίκο. Χωρίς κανείς να το γνωρίζει, ο Μίκης Θεοδωράκης τότε ήταν στην αποστολή της συγκυβέρνησης τότε, αν θέλει, στην πάση περιπτώσει, με όλα τα κόμματα, την αποστολή που πήγαμε για να διεκδικήσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες για τα 100 χρόνια του 1994 στο Πόρτο Ρίκο. Εκεί λοιπόν έγινε μια μεγάλη γιορτή που ήταν ο Μιλτιάδης ο Εύερ δήμαρχος τότε. Και ο Μιλτιάδης ο Εύερ είχε κάνει μια μεγάλη γιορτή για να παρασύρει τα πλήθη και τον κόσμο, μαζί 200 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, για να πείσει ότι η Αθήνα μπορούσε να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1994. Εκεί λοιπόν που ήταν τα τραπέζια γεμάτα κτλ. Κτλ. Ακούγεται η μουσική του Ζορμπά. Και αρχίζεται να γίνεται ένας χαμός σε όλη την αίθουσα, γιατί από την άλλη άκρη εμφανίζεται ο Μίκης ο Θεοδωράκης με τη Μυρτώ τη σύζυγό του, που ήταν καλεσμένη από τον Εύερ χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, στη μεγάλη διακομματική τότε, επαναλαμβάνω, αποστολή το 1990. Θυμήθηκε ο Μίκης ο Θεοδωράκης, γιατί είχαμε δυνατότητα να μιλήσουμε, και με ρώτησε τι απέγινε αυτό το πράγμα και τι κρίμα είναι που το ενέταξε μέσα στο Κάντο Γενεράλ, αλλά θα μπορούσε να είναι και ξεχωριστό το έργο αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
ένας Μίκης Θεοδωράκης αθάνατος. Σήμερα σε όλο τον κόσμο οι τίτλοι είναι «Πέθανε ο Ζορμπάς ο Έλληνας, Μίκης Θεοδωράκης». Στην μνήμη λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη, του γίγαντα αυτού της μουσικής μας και τον μεγάλο πρεσβευτή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, αποτείω και εγώ την δική μου, την σεμνότατη τιμητική, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του, και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει έναν γίγαντα της μουσικής και γενικότερα της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαυρομάτη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.